Φεύγει ο Λέδες, ο Γκούρσκο πάει απευθείας, η μπάλα στο δοκάρι. Όχι, κόρνερ είναι. Να δούμε την επανάληψη. Ανεβαίνει ο Τόμοβιτς. Δίνει στον Γκαρσία, μακρινή παγιά του Ισπανού, κατέβασε ο Ράφα Λόπες. Με μία στον Αρμάντο, σούτ. Και τώρα Ροσάλες, αναπτύσσεται η ΑΕΚ. Η σέντρα του Ροσάλες, το πλασέ, στο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, όχι όμως υπάρχει επιθετικό φάουλ του Ράφα Λόπες. Εδώ η σέντρα που έγινε, όχι, όχι, δεν μετράει φάση, γιατί το φάουλ στηρίζεται. Ωστόσο ήταν μια πάρα πολύ καλή ανάπτυξη ο Νησίφορε. Χωρίς την μεγάλη φάση μέχρι στιγμής στο παιχνίδι, εκτελεί ο Γκιουρσκό και φαγιά του Ράφα Λόπες, 1-0 η ΑΕΚ. Έχουμε εδώ. Είναι μια φάση που θα εξεταστεί αν παγώσουμε, γιατί είτε στην ευθεία είναι, να δούμε ακριβώς το τι θα είναι. Όπως και να έχει το γκολ και περιμένουμε την κατακύρωση ή όχι του γκολ. Η ΣΑΕΛ δεν ήταν σωστή. Δεν θα μετρήσει τον γκολ από ό,τι είναι βάλουμε. Είναι offside, ναι. Ναι. Βλέπουμε με την γραμμή. Είναι offside, ναι. Πιο μπροστά ο Ράφα Λόπες. Γκαρσία. Κέρδισε την πάλα και πάει κατά μέτωπο. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Για να δούμε εδώ. Με το δεξί του ο Γκαρσία, το πλατέ του. Έδωσε στον ΣΥΣ. Παγιά πίσω από την άμυνα στον Περαχίνο. Βγαίνει ο Πίριτς, ο οποίος βρίσκει την μπάλα και την αφήνει μετά. Βλέπουμε εδώ, ναι, είναι, βρίσκει την μπάλα και την αφήνει προτού περάσει εκτός περιοχής. Δεύτερη παγιά, ωραία τρίπλα από τον Κατσανίκλιτς. Για να δούμε. Πήγε στην περιοχή ο Σουηδός, γύρισε στον Μακρύ και αυτός πίσω στην μπόλα, το σούτ, μαζεύει ο Πίριτς. Εκτελεί. Μένει στην φάση ο Τεσέιρα, έδιωξαν τη ΣΑΕΚ, διώχνει και ο... Κερδίζει ξανά η ΑΕΚ με τον Ροσάλες. Αρτμάν, πάνω η σημαία offside. Στην κορυφή και τον Περαχίνο στο αριστερό άκρο. Σέρβος ανεβαίνει. Τεσέιρα που έμεινε ψηλά, έκανε την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Το γύρισμα του ΣΥΣ πάει να μπει ο Μακρύς. Κατσανίκλης, προσπαθεί ο Μακρύς. Νέο σούτ από τον Μεντόγεβιτς, ο Περαχίνο, κακό κοντρόλ που πρέπει για να σκοράρει. Βλέπουμε εδώ ξανά την ΑΕΛ. Στην φάση εδώ με τον Κατσανίκλης και με τον Μακρύ. Στραβοκλωτσιά. Περαχίνο κάθεται στον Μακρύ. Κάτω η σημεία, η σέντρα. Διώχνει ο Τόμοβιτς με το κεφάλι. Τώρα η σημεία εξωμένη. Λιγότερο από ένα λεπτό βλέπουμε εδώ. Το site για τον Μακρύ ήταν λίγο πιο μπροστά. Χρυσκόσκι παίζει γρήγορα η ΑΕΚ και βγάζει αντεπίδεση με τον Αρτμάν. Ανεβαίνει και ο Γκιούρσκο από δεξιά. Ο Αρτμάν πάει μόνος του να τελειώσει την φάση και το κάνει. 1-0 η ΑΕΚ στο 65 με τον Αρτμάν να βρίσκει την λύση. Στην κόντρα επίδεση η ΑΕΚ κατάφερε να σκοράρει με τον πιο φορμαρισμένο της ποδοσφαιριστή το τελευταίο διάστημα. Θεωρώ ότι ήταν αυτό που η ΑΕΛ δεν ήθελε από το πρώτο λεπτό. Να δώσει στην ΑΕΚ την ευκαιρία για μια γρήγορη αντεπίθεση. Και όταν έχεις ποιότητα και όταν έχεις παίχτες που μπορούν να τελειώσουν την φάση, αυτό γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο. Ο Άγκμαν σκοράρει ξανά, βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ. Ξανά εδώ το τελείωμα. Όλα ξεκίνησαν από την γρήγορη ανάπτυξη στην μεσαία γραμμή. Ακριβώς. Για να ελευθερωθεί η μπάλα και να πάει στην αντεπίδεση. Στην κλειστή γωνία, αλλά έχω την εντύπωση ότι βρίσκεται σε παίχτη της ΑΕΛ για να αλλάξει πορεία, ναι. Και να κάνει ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια του Μούριελ για να αποσοβήσει τον γκολ. Βλέπουμε εδώ θα φανεί ξεκάθαρα. Παίρνει και λίγο ύψος η μπάλα για να εκτελεί ο Σουηδός. Κεφαγιά από τον Ρωμό, παραφέρει ο Παπαφώτης, νέα κεφαγιά από τον Μιλίτσεβιτς, ο Νταβόρ βρίσκει ωραία τον Κατσανίκλιξ. Φέρνει να γυρίσει την μπάλα στο έδαφος, δεν υπάρχει κάτι. Θα τον καλέσει το ΒΑΡ. Να δούμε τη φάση. Σίγουρα μπάλα δεν βρίσκει. Βρίσκει πρώτα ο Μπάστος. Αν αυτή η επαφή κρίθηκε από το ΒΑΡ ότι υπάρχει παράβαση,
πάντως μπάλα παίζει πρώτα παίκτης της ΑΕΛ. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το ΒΑΡ λέει ότι δεν υπάρχει κάτι το μετρό. Αναγκαστική αλλαγή, αλλάζει και ο ρόλος του Φραντζή. Θα πήγαινε στον άξο να πάει αριστερό μπακ. Απλώς για όσους μπορεί να απορούν γιατί δεν μπαίνει κάποιος επιθετικός, λείπουν όλοι που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Έτοιμος, εδώ η προηγούμενη φάση, βρίσκει στο χέρι του Φραντζή, αλλά νομίζω ότι είναι σε φυσική θέση.